Και αν κάποιος νομίζει ότι θα μπορούσε να φέρει μια άλλη κυβέρνηση, μια καλύτερη συμφωνία, δεν έχει παρά να το ισχυριστεί ανοιχτά και να εξηγήσει με ποιους όρους και γιατί δεν επιτεύχθη. Αν επίσης κάποιοι νομίζουν ότι μια άλλη κυβέρνηση και ένας άλλος πρωθυπουργός μπορεί καλύτερα, επίσης μπορεί να το πει ανοιχτά. Και από αυτό εδώ το βήμα το πιστεύει. Η έξοδος από το ευρώ χωρίς καμιά δυνατότητα οικονομικής στήριξης σε φίλιες δυνάμεις, δηλαδή χωρίς συναλλαγματικά αποθέματα, στήριξη των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας, θα σήμαινε ραγδαία υποτίμηση, σκληρή λιτότητα και προσφυγή εκ νέου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη στήριξη του νομίσματος. Όποιος αυτό δεν το παραδέχεται, απλά είτε εθελοτυφλεί, είτε κρύβει την αλήθεια. Εγώ ο ίδιος έκανα επίθεση στις κατεστημένες δυνάμεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, στο μηδιακό και πολιτικό σύστημα, που προσπάθησαν να ταυτίσουν το όχι στο δημοψήφισμα με την έξοδο από το ευρώ. Και βεβαίως οι δυνάμεις αυτές αναδιπλώθηκαν την επόμενη του δημοψηφίσματος. Εκτός από ακραίους συντηρητικούς κύκλους στη Γερμανία που δεν σταμάτησαν ποτέ να ταυτίζουν το όχι με τον Brexit. Και θα ήταν ευχής έργο αν αυτές οι ερμηνείες περιορίζονταν σήμερα στους συντηρητικούς κύκλους της Γερμανίας. Εγώ ο ίδιος ήμουν αυτός που είπα πριν το δημοψήφισμα ότι η εντολή που ζητάω είναι εντολή για ισχυρή διαπραγμάτευση για να φέρω συμφωνία σε 48 ώρες. Δεν ασκήθηκε κριτική σε αυτά που έλεγα τότε. Ας αφήσουμε λοιπόν τις λαθροχειρίες κατά μέρος και ας εννοηθούμε με ειλικρίνεια και συνέπεια και κυρίως κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι στο κόμμα μας δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο αριστεροί, λιγότερο και περισσότερο επαναστάτες. Αντιλαμβάνομαι και σέβομαι τις διαφορετικές απόψεις και εκτιμήσεις, αλλά κόμμα σημαίνει πέρα από δημοκρατία και σεβασμό στις αποφάσεις των μελών. Σημαίνει και αναγνώριση ότι όλοι μας, πέρα από τις διαφωνίες, παλεύουμε για έναν κοινό στόχο. Γι' αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό μετασχηματισμό. Μπορεί να διαφωνούμε για τα μέσα. Μπορεί να διαφωνούμε για το δρόμο μέσα από τον οποίο θα φτάσουμε στο στόχο. Αλλά ο στόχος είναι κοινός. Γι' αυτό προτείνω στην Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει τη διεξαγωγή ενός ανοιχτού, συντεταγμένου, δημοκρατικού συνεδρίου, ενός έκτακτου συνεδρίου το Σεπτέμβριο, ώστε να λήξουμε το σύνολο της ατζέντας και να απαντήσουμε συλλογικά στα κρίσιμα στρατηγικά ερωτήματα που τίθενται. Διοργανώνοντας, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, βρισκόμαστε ήδη στο τέλος του Ιούλη, στις αρχές του Αυγούστου, με διαδικασίες συντεταγμένες, αλλά όσο το δυνατόν πιο σύντομες, ένα εσωκομματικό δημοψήφισμα την ερχόμενη Κυριακή, ώστε όλο το κόμμα να τοποθετηθεί ανοιχτά, δημοκρατικά και συντεταγμένα.